τη συμφωνία. Είναι ότι θα κάνουμε τις δηλώσεις μας στα ελληνικά και μετά κατανοώ ότι υπάρχουν και κάποιοι δημοσιογράφοι που δεν είναι Έλληνες εδώ. Θα δεχτώ ερωτήσεις είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά και θα απαντήσω στα αγγλικά. Τελείωσε το Eurogroup, πήρε λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι υπολογίζαμε, αλλά τελείωσε με πολύ καλό τρόπο. Είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι υπήρχαν 4 κομμάτια του puzzle και αυτά τα 4 έπρεπε να δέσουν σήμερα στις 21 Ιουνίου. Και τα 4 παρουσιάστηκαν εδώ και τα 4 λήξανε. Το πρώτο κομμάτι του puzzle ήταν η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης. Όπως ξέρετε και από το ανακοινωθέν, το Eurogroup χαιρετίζει ότι τελειώσαμε και τα 88 προαπαιτούμενα. Το δεύτερο κομμάτι του puzzle ήταν η ολιστική στρατηγική, όπου και πάλι το Eurogroup τη χαιρετίζει, χαιρετίζει αυτή τη στρατηγική ότι θα βοηθήσει την Ελλάδα να μπορεί όχι μόνο να έχει καλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά αυτοί οι ρυθμοί να είναι και βιώσιμοι. Το τρίτο κομμάτι του puzzle που έληξε πάλι σήμερα είναι το πρόγραμμα μεταμνημονιακής παρακολούθησης. Ακούσατε και τις δηλώσεις του Μάριο Σεντένο και του Πιέρ Μοσκοβισί που ξεκαθαρίσανε ότι δεν πρόκειται για τέταρτο μνημόνιο, ότι αυτά τα πράγματα που είναι εκεί μέσα στη μεταμνημονιακή παρακολούθηση είναι πράγματα που είτε είναι στο δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο, είτε είναι πράγματα που βγαίνουν από το τρίτο πρόγραμμα. Δεν έχει κανένα νέο όρο. Και το τέταρτο κομμάτι που ήταν αυτό που συζητήθηκε πιο πολύ, τα άλλα είχαν λυθεί, ήταν η συμφωνία για το χρέος. Ακούσατε από την Christine Lagarde να λέει ότι είναι a momentous moment, μια ιστορική στιγμή. Ακούσατε τα λόγια και του Πιέρ Μοσκοβισί και του Κλάους Ρέγκλιν και του Μάριο Σεντένο για πόσο σημαντικό και οι τέσσερις θεωρούν αυτό το Eurogroup. Αυτό που πήραμε για το χρέος είναι άμεσα 10 χρόνια να πάνε πίσω οι πληρωμές επιτοκίων και 10 χρόνια η επέκταση των οριμάνσεων των ομολόγων μας. Συν αυτό που πήραμε έξτρα από ό,τι περιμέναμε για το buffer. Αυτά τα άμεσα μέτρα για το χρέος είναι εξαιρετικά σημαντικά και νομίζω ότι σημαίνει ότι μπορούμε να κοιτάξουμε την περίοδο μετά από τις 21 Αυγούστου με αισιοδοξία. Συγχρόνως το ανακοινωθέν του Eurogroup μιλάει και για το μακροπρόθεσμο και λέει ότι θα συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του ελληνικού χρέους και άρα θα είναι έτοιμοι να πάρουν και νέα μέτρα αν χρειαστούν αυτά τα νέα μέτρα. Η ερώτηση είναι, και άκουσα μια ερώτηση από κάποιον δημοσιογράφο, αν άξιζε τον κόπο, νομίζω ρώτησε, μετά από 3 μνημόνια και 8 χρόνια. Πρέπει να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι ευχαριστημένη με αυτή τη συμφωνία. Θεωρούμε ότι το χρέος πια είναι βιώσιμο, ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις αγορές, ότι μπορούμε να βγούμε με την παρακολούθηση και με τη συνέχιση κάποιων μεταρρυθμίσεων. Αλλά συγχρόνως αυτή τουλάχιστον η κυβέρνηση δεν ξεχνάει ποτέ και δεν θα ξεχάσει ποτέ τι πέρασε ο ελληνικός λαός αυτά τα 8 χρόνια.
Και ξέρουμε ότι για να αξίζει τον κόπο, για να πω την ερώτηση πάλι, θα πρέπει πολύ γρήγορα αυτός ο λαός να δει πρακτικά αποτελέσματα από αυτή την καλή συμφωνία. Πρέπει να αισθανθεί ότι όντως η περηφάνεια αυτού του λαού επιστρέφει γιατί στέκεται στα δικά της πόδια, αλλά συγχρόνως πρέπει να το δει και στην τσέπη του ότι αυτή η ανάπτυξη δεν θα είναι μια ανάπτυξη για τους λίγους, αλλά θα είναι μια ανάπτυξη που θα συμμετέχουν όλοι και όλες. Και αυτή είναι η υπόσχεση που δίνει η ελληνική κυβέρνηση για το μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλησπέρα σας, Νίκος Λοράς για τον Bloomberg. Έχετε σαφή εικόνα για το μέχρι πότε καλύπτει ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας με τις εκταμιεύσεις που, με την εκταμίευση που έγινε, που αποφασίστηκε σήμερα και με την, και με την περίοδο χάριτος που δόθηκε, πόσο μπορεί να μας κρατήσει αυτό το cash buffer? So the question is, η ερώτηση είναι πόσα χρόνια μπορεί να καλύψει το μαξιλάρι ασφαλείας τις χρηματοπιστωτικές ανάγκες της Ελλάδας. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι τουλάχιστον 22 μήνες. Τουλάχιστον το λιγότερο. Φυσικά θα εξαρτηθεί από κάποιες άλλες παραδοχές και κάποια άλλα. Αυτό μπορεί να επιμηκυνθεί αναλόγως με τις παραδοχές. Thank you. Eric Maurice, you observe. Commissioner Moscovici said ο επίτροπος Μοσκοβισή είπε ότι η ελληνική κρίση ολοκληρώνεται σήμερα εδώ. Πιστεύετε, συμφωνείτε με αυτό? Και πιστεύετε ότι το πακέτο των μέτρων σας καθιστά ικανούς να δείτε το τέλος της κρίσης ή ότι πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα? Πάντα αναμένω περισσότερα και πάντα και εσείς αναμένετε να αναμένω περισσότερα. Θα ήμουν πολύ πιο ευτυχισμένος άμα μου είχαν κουρέψει 300 δισεκατομμύρια από το ελληνικό, 300 δισεκατομμύρια από το ελληνικό χρέος, αλλά αυτό δεν ήταν καθόλου ρεαλιστικό στην αρχή του Eurogroup σήμερα. Γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος. Νομίζω ότι είναι το τέλος της ελληνικής κρίσης. Νομίζω ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει όλα τα κομμάτια του παζλ έτοιμα για να φύγει από το πρόγραμμα με εμπιστοσύνη στον εαυτό της, να μπει στις αγορές και να εφαρμόσει το πρόγραμμα ανάπτυξής της και να ολοκληρώσει επιτέλους αυτό το πρόγραμμα προσαρμογής και να αναλάβει την εφαρμογή ενός προγράμματος ανάπτυξης. Γι' αυτό συμφωνώ ότι είναι μια ιστορική στιγμή. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και την ίδια την Ευρωζώνη, αλλά φυσικά αποτελεί ένα σημείο καμπής και είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι θα το βλέπουν ως μια ιστορική μέρα, αλλά πιστεύω ότι η ιστορική μέρα ήταν και το Eurogroup του Ιωνίου του 2017, γιατί εκεί τέθηκαν οι βάσεις για αυτό που συμφωνήθηκε σήμερα για τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν οι παράμετροι του Ιουνίου του 2017 σήμερα λαμβάνουν χώρα και πραγματικές διαστάσεις. Υπουργέ, σήμερα ακούσαμε μία λύση συνολική για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα και θέλω να σας ρωτήσω αν είναι η στιγμή, αν έχει έρθει η ώρα να βγει η Ελλάδα στις αγορές. Τι εννοώ, αν είναι αξιόπιστη αυτή η λύση, γιατί αυτό αναζητούσαμε όλο αυτόν τον καιρό και μπορεί η Ελλάδα να σταθεί μόνη στα πόδια της, να βγει στις αγορές και να πετύχει ένα καλό επιτόκιο. So the ως προς την πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές στο εγγύς μέλλον, όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη βγει. Είχαμε 2,5 προσπάθειες, 2,5 πετυχημένες, 2 για καινούριο χρήμα και 1 για την
για το χρέος που ήταν πολύ σημαντική ως προς τα ομόλογα, του μέλλοντος. Πρέπει όλο αυτό να το δούμε όχι βραχυπρόθεσμα. Δώσαμε οδηγίες και κατευθυντήρες γραμμές στον οίκο έκδοσης ομολόγων ότι θα πρέπει να βγει 4-5 φορές τα επόμενα 2 χρόνια. Αλλά είναι τεχνοκρατικό το ζήτημα, δεν είναι πολιτικό ζήτημα για τον Υπουργό Οικονομικών, για το πότε θα βγούμε, ποια είναι η κατάλληλη στιγμή. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πρόσβαση πολύ γρήγορα, αλλά το πότε θα γίνει αυτό είναι μια απόφαση των αρμόδιων αρχών, μια τεχνική απόφαση. Athanasius with CNA. Minister, the biggest bump in the... Let's see, repayments for the next year. Οι αποπληρωμές για τα επόμενα χρόνια. Όλα τα χρήματα που χρωστάμε στο ΔΝΤΟΥ, αν θα χρησιμοποιηθούν χρήματα από την τελευταία δόση ή από το μαξιλάρι ασφαλείας για να αποπληρωθεί το ΔΝΤΟΥ. Θα το κάνετε αυτό ή όχι? The cash buffer that we have, το μαξιλάρι ασφαλείας που έχουμε θα χρησιμοποιηθεί για να μας καταστήσει ικανούς το να αναδιαρθρώσουμε το προφίλ των αποπληρωμών τα επόμενα χρόνια. Αυτό φυσικά θα το κάνουμε αναλόγως με τις συνθήκες. Δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο αυτή τη στιγμή πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το μαξιλάρι ασφαλείας, αλλά σίγουρα θα γίνει με έναν τρόπο ούτως ώστε να εξυπηρετήσουμε το χρέος τα επόμενα 4 χρόνια. Μπορεί να πληρώσουμε πρόωρα ή όταν τα ομόλογα οριμάσουν. Θα το κάνουμε αναλόγως με το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιώσουμε το προφίλ του χρέους μας. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος θέλει να προσθέσει κάτι. Όχι, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Νομίζω ότι είναι μια πιθανότητα. Μπορεί να αποπληρώσουμε πριν από το κανονικό το δάνειο του ΔΝΤΟΥ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και δεδομένου ότι αυτό το μαξιλάρι ασφαλείας αντιστοιχεί ουσιαστικά σε μια αναδιάρθρωση του χρέους έτσι όπως έχει δρομολογηθεί. Ήθελα να σας ρωτήσω για τον γαλλικό μηχανισμό που συζητούσατε όλους αυτούς τους μήνες, που δεν τον βλέπω πουθενά στη δήλωση, και θέλω να ρωτήσω, να σας ζητήσω να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται. Και ως προς την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους, κατανοώ ότι αντί για τον γαλλικό μηχανισμό επιλέξατε τον μηχανισμό του 2016. Και θέλω να ρωτήσω αν ανησυχείτε, όπως και η κυρία Λαγκάρντ, για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Από τον Ιούνιο του 2017 μέχρι τώρα υπήρξαν τρεις πυλώνες. Υπήρξαν τα SMP και τα ANFAS, τα κέρδη δηλαδή των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα. Υπήρχε και ο γαλλικός μηχανισμός που συνέδεε τα επιτόκια και με τις επιμηκύνσεις, με τις οριμάνσεις, και ο τρίτος πυλώνας ήταν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, δηλαδή σε ποιο βαθμό θα υπήρχε, πόσο μεγάλο θα ήταν το μαξιλάρι. Αυτοί ήταν οι τρεις πυλώνες για να επανέλθει η εμπιστοσύνη στις αγορές. Είναι αλήθεια ότι αυτός ο μηχανισμός υποχώρησε, και πιστεύω ότι τα χρόνια επέκτασης είναι πολύ πιο προστατευτικά για μας. Νομίζω ότι υπήρχαν πολλοί τρόποι και πολλοί παράγοντες μέσα σε αυτό το πακέτο και διαφορετικοί τρόποι για να συνθέσουμε αυτό το παζλ και να καταστήσουμε το χρέος της Ελλάδας βιώσιμο. Συμφωνώ με σας ότι ο μηχανισμός, ότι η ελάφρυνση του χρέους δεν βασίζεται τόσο πολύ στον μηχανισμό όσο στην επιμήκυνση, και ταυτόχρονα αντί για τον γαλλικό μηχανισμό έχουμε αυτή τη δέσμευση να συνεχίσουμε να επιτηρούμε το ελληνικό
χρέος και ότι οι παράμετροι του 2017 ότι τα χρέη, η πληρωμή δανείου, των δανείων της Ελλάδας δεν πρέπει να ξεπερνάει το 15% με 20% βρίσκεται και μέσα σε αυτή τη μέθοδο που ακολουθούμε τώρα. Οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι 2,2%. Πιστεύετε ότι αυτό θα αποτελέσει τροχοπέδι στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας? So, 2.2 το 2,2% υπήρχε και στο στις παραμέτρους του 2017 έλεγε 2%, πάνω από 2%, κοντά στο 2%. Φυσικά θα ήμασταν πολύ πιο χαρούμενοι με μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά δεν είναι τόσο μακριά από αυτό που θα ήταν, είναι ακόμα και λιγότερο αν είχαμε μόνο το προηγούμενο πακέτο. Είναι φυσικά μια πολύ ένα σκληρό προαπαιτούμενο, αλλά πρέπει να δούμε όλο το πακέτο στο σύνολό του. Μια τελευταία ερώτηση, παρακαλώ. Μία ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπατε, ότι θα αξίζει τελικά τον κόπο αν ο ελληνικός λαός νιώσει στην καθημερινότητά του και στην τσέπη του ότι άξιζε, ότι είχε αποτέλεσμα αυτή η συμφωνία. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει στην πράξη? Ευχαριστώ. Θα γίνει στην πράξη με πολλούς τρόπους. Πρώτον, γιατί θα δει ότι η ατζέντα αλλάζει από μια ατζέντα που είσαι σε πρόγραμμα και έρχονται συνεχώς οι θεσμοί και συζητάνε για τις λεπτομέρειες της πολιτικής. Άρα έχει μεγαλύτερη διακριτική ευκαιρία η ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει πολιτική. Δεύτερον, γιατί θα υπάρχει η ολιστική στρατηγική ανάπτυξης. Τρίτον, γιατί ακόμα με τα ψηλά πλεονάσματα που συζητήσαμε και στην προηγούμενη ερώτηση, όπως εξήγησε επαναλημμένα ο Γιώργος Κουλιαράκης στη συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο, υπάρχει και δημοσιονομικός χώρος για μόνιμα εκ των προτέρων μέτρα. Άρα, ενώ το επίπεδο της λιτότητας παραμένει σε το επίπεδο που είναι, θα μειώνεται σταδιακά καθώς χρησιμοποιούμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο είτε για μειώσεις φόρων είτε για αυξήσεις δαπανών. Άρα νομίζω ότι η ατζέντα αλλάζει και το πολιτικό σύστημα νομίζω πρέπει να αλλάξει για να μπορεί να συζητήσει και το περιεχόμενο του αναπτυξιακού σχεδίου, αλλά και πώς πρέπει η χώρα να εκμεταλλευτεί αυτό το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται και τι δαπάνες να αυξηθούν, ποιοι φόροι να μειωθούν. Νομίζω αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα μπορεί να πάμε σε μια περίοδο που έχουμε πολύ πιο επικοδομητικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Let me add a couple of words on this. I think we need to understand that πράγματα σχετικά με αυτό. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι το τέλος της κρίσης δεν είναι μια στιγμή, αλλά μια διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία ξεκίνησε ένα χρόνο πριν. Έχουμε πέντε τετράμινα τώρα που έχουμε ανάπτυξη και αυτό θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια και φυσικά υπάρχει και η δημιουργία θέσεων εργασίας και μείωση της ανεργίας. Αυτό είναι ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η πρόσβαση στις αγορές επανακερδίζεται σταδιακά. Είμαστε, όπως είπε και ο Ευκλήδης, 2,5 φορές έχουμε βγει ήδη στις αγορές και νομίζουμε ότι το σύμφωνο για το χρέος που λάβαμε
σήμερα θα συμμετάσχει τα μάλας ως προς μια μείωση των επιτοκίων και αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο το δημόσιο χρέος αλλά και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε την οικονομία να ξαναβρει το δρόμο της. Ως προς την δημοσιονομική πολιτική έχουμε πετύχει πολλά τα τελευταία τρία χρόνια και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να κερδίζουμε από την ενισχυμένη αξιοπιστία και από το δημοσιονομικό χώρο που μας διατίθεται. Όχι φυσικά αμέσως, όχι αύριο, αλλά μέσα στους επόμενους μήνες και τα επόμενα τρίμηνα πιστεύω ότι η ευημερία θα διαχυθεί παντού με δίκαιο και ισότιμο τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συνέντευξη τύπου.